Έχουμε μαζί μας τον Γιαννούλη Λαρτζάκη. Γιαννούλη, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το μάτς στα τελευταία λεπτά? Θεωρώ ότι στο τέλος σώσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Βάλαμε κάποια γαλάθια και ήμασταν λίγο εκτός ρυθμού και δεν βρήκαμε το ρυθμό που θέλαμε στην επίθεση μέσω της άμυνάς μας. Και ήμασταν άστοχοι και χάσαμε. Πόσο σημαντικό είναι που έχει επιστρέψει ο ΣΑΚ, η ενέργεια που σας δίνει, και πόσο σας έλειπε ο Γκος σε ένα τέτοιο μάτς? Κάθε παίχτης είναι πολύτιμος στην ομάδα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψε ο ΣΑΚ. Είναι ένας ιδιαίτερος παίχτης και ελπίζουμε να βρει τα πατήματα. Το να μετρήσει τις δυνάμεις σου απέναντι σε μια ομάδα μεγαθύριο που είναι ακόμα καλύτερη από πέρσι, έτσι, με ρεκόρ 11-1. Να την παίξει στα ίσα και να έχει την ευκαιρία να το πάρει στο τέλος. Καταλαβαίνω ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε. Αλλά πόσο σημαντικό ήταν για εσάς να μετρήσετε τη δυνάμεις σας απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγας αυτή τη στιγμή? Εντάξει, πάντα τα παιχνίδια αυτά είναι ιδιαίτερα, είναι δυνατά παιχνίδια. Θεωρώ ότι και εμείς βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως, όπως σου είπα, η Ρεάλ έβαλε κάποια γαλάθια. Εμείς δεν βρήκαμε ρυθμό μέσα από την άμυνά μας και πήρε μια νίκη. Ευχαριστούμε πολύ.